μεταλλευτική. Θα γίνει βιομηχανική ζώνη. Το ότι θα υπάρχουν εκτός στο περιβάλλον δεν το λέμε μόνο εμείς. Υπάρχει πόρισμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, που λέει ότι θα είναι καταστροφή της Χαλκιδικής εάν πραγματοποιηθεί το σχέδιο. Υπάρχει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας ταυτόσιμη άποψη και από μια σειρά σχολές όπως η γεωπονική, όπως η τουριστικών επαγγελμάτων και πάρα πολλοί ανεξάρτητοι επιστήμονες οι οποίοι λένε το ίδιο πράγμα. Που καταλήγει στο εξής, ότι η φέρουσα δυνατότητα της περιοχής δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το έργο, άρα θα καταστραφεί. Στην αντίδραση των κατοίκων σε αυτήν την επιχειρούμενη δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδική, είναι γνωστό σε όλους ότι έχουμε αντιμετωπίσει και την αστυνομία και το κράτος και τη δικαστική αρχή. 350 με 400 από εμάς, τους λίγους κατοίκους της Βόρειας Χαλκιδικής, είμαστε κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα, τα περισσότερα φανταστικά και χωρίς στοιχεία, σε μια προσπάθεια τρομοκρατίας του πληθυσμού, φτάνοντας μάλιστα να λένε ότι αρκεί να είσαι αντίθετος στο σχέδιο και αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είμαστε εδώ σήμερα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι αύριο υπάρχει μια εκδίκαση μιας προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα φράγματα αποβλήτων και θα πούμε παρακάτω για αυτά. Και επίσης, επειδή υπάρχει η καινούργια κυβέρνηση με διαφορετική άποψη από την προηγούμενη, θέλουμε να πούμε για μια φορά ακόμα ότι ποια είναι η θέση μας και τι ζητούμε, τι απαιτούμε εμείς από το κράτος και την κυβέρνηση. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Για τα φράγματα, για την αυριανή δηλαδή υπόθεσή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα πει δύο κουβέντες ο Χρήστος Αδαμίδης και συνεχίζουμε. Ναι. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ θα πω δύο λογάκια μονάχα για το τεχνικό μέρος, αναφορικά δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες. Τα δύο κομμάτια της προσφυγής μας αύριο στο ΣΤΕ αφορούν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες. Το ένα θέμα είναι η ύπαρξη μέσα στο πέτρωμα όπου θα γίνει η ανοιχτή εξόρυξη στις σκουριές του Τρεμολίτη. Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά 10% και ο Τρεμολίτης είναι το ρηπτό από το οποίο βγαίνει ο αμίαντος, για όσους δεν ξέρουν. Ήταν κάτι το οποίο είχε ξεφύγει από την εταιρεία, δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά από την αρχή. Κατόπιν, όταν είδαν ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το υλικό, δώσαν εντολή σε έναν καθηγητή να κάνει μία μελέτη για να μπορέσει να καταλαγιάσει λιγάκι το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει μελέτη κατά παραγγελία, θα σας διαβάσω μονάχα το τελευταίο σημείο πώς καταλήγει αυτή η μελέτη σαν οδηγία προς την ελληνικό χρυσό, το τι θα λένε, για να καταλάβετε κάτι. Πήραν ένα συγκεκριμένο δείγμα όπου οι καθηγητές, οι δικοί μας που κάνανε έρευνα, είπαν ότι ήταν λογικό να μην υπάρχει Τρεμολίτης εκεί και καταλήγει η μελέτη του κυρίου Σκαρπέλη, καθηγητή Αθηνών Γεωλογίας. Δεν υπάρχει Τρεμολίτης στα δείγματα αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση αναφοράς από τρίτους στον Τρεμολίτη θα πρέπει να τονίζετε ως απάντηση ότι δεν υπάρχει Τρεμολίτης. Αυτό είναι επίσημη μελέτη ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάνω σε αυτό έχουμε δύο καθηγητές οι οποίοι κάνανε μελέτη, ο κύριος Σαρίκας, καθηγητής από το Αμβούργο, και ο κύριος Δημητριάδης, καθηγητής γεωλογίας του Απιθύτα, που κάνανε μελέτη και αποδείξανε, οι μελέτες υπάρχουν φυσικά μέσα στην προσφυγή στο ΣΤΕ, αποδείξανε ότι όχι μόνο Τρεμολίτης υπάρχει, αλλά υπάρχει και ακτινόλυθος που είναι εξίσου το ίδιο πράγμα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε μια ανοιχτή εξόρυξη, όπου κάθε μέρα
θα χρησιμοποιούνται 6 τόνοι εκρηκτικά να ανατινάσετε το έδαφος με τη σκόνη που βγαίνει στην ατμόσφαιρα με μια περιεκτικότητα 10% σε αυτό το υλικό που είναι αυτό από το οποίο παράγει το αμύαντος. Επίσης, αυτό το ίδιο υλικό, κατά 98% το οποίο θα καταστεί απόβλητο, θα πάει και στα φράγματα, στα τέρματα αποβλήτων, με τα φορτηγά να περπατάνε πάνω σε αυτή τη σκόνη, να φορτώνεται πάνω στα φορτηγά, να πηγαίνει να αδειάζει στα τέρματα, τριμμένο, σαν ινώδης αμύαντος δηλαδή, που είναι το χειρότερο που υπάρχει καρκινογόνο, και θα μείνει εκεί για πάντα, άσχετα από το πότε θα φύγει κάθε Ελντοράντο. Τα τέρματα αποβλήτων θα μείνουν για πάντα στη Χαλκιδική. Τώρα, το δεύτερο μέρος τεχνικό αφορά τα ίδια τα φράγματα. Οι καθηγητές οι οποίοι μας κάνανε τη μελέτη και ψάξανε όλη αυτή τη μελέτη τεχνικών, την έγκριση τεχνικής μελέτης φραγμάτων, είναι ο κύριος Παπαζάχος από τη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Κλήμης, μηχανικός φραγμάτων από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και ο κύριος Πρωτονετάριος από το Νεμετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες αυτές οι μελέτες σε εμάς γίνονται δωρεάν. Και οι άνθρωποι αυτοί, ο οποίος βάζει την υπογραφή του σε μια τέτοια μελέτη απέναντι σε μια εταιρεία τεχνική, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ μελέτη ιδιωτική από κάποια εταιρεία άλλη στην Ελλάδα. Αξίζει να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά τα φράγματα. Τα φράγματα θα είναι δύο, θα έχουν ύψος 150 μέτρα, θα είναι φράγματα βάρους, δηλαδή από χώμα, θα είναι κατασκευασμένα τα απόβλητα των μαύρων πετρών, τα στήρα τα λεγόμενα. Και από πίσω θα μπουν περίπου 150 εκατομμύρια τόνοι απόβλητα. Το 98% δηλαδή του εδάφους που θα εξορυχθεί από τις σπουργές. Για τα συγκεκριμένα φράγματα η εταιρεία έκανε μία μελέτη σεισμοτεχνική, γιατί αυτά τα φράγματα είναι πάνω στο ρήγμα Στρατονίου. Για όσους δεν ξέρουν και είναι λογικό, το ρήγμα Στρατονίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα στην Ελλάδα. Είναι αυτό που δίνει σεισμούς μέχρι 7,5 ρίχτερ, που ισοπαίδωσε την Ερυθρό το 32, ολόκληρο το χωριό δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Σύμφωνα με τους καθηγητές, αυτό το ρήγμα δίνει σεισμούς μέχρι 7,5 ρίχτερ. Και ενδεικτικά μονάχα θα σας πω, για να δείτε πάλι πώς δουλεύουν οι μελέτες της Ελληνικός Χρυσός. Ο υπολογισμός και οι αναλύσεις, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη σεισμοτεχνική του κυρίου Παυλίδη, η οποία υπάρχει μέσα, την οποία αποδεχόμαστε ως σωστή, αντί να γίνει με τις υψηλότερες τιμές που θα έπρεπε για τις σεισμικές κινήσεις, έγινε με τις χαμηλότερες. Για το Λοτσάνικο, για το δεύτερο φράγμα, δεν υπάρχει καν υπολογισμός. Θεωρούν ότι είναι το ίδιο με το πρώτο, παρόλο που οι συντελεστές του είναι χειρότεροι από τις σπουργές. Ενδεικτικά μονάχα θα αναφέρω και θα σταματήσω, γιατί οι μελέτες υπάρχουν μέσα και θα δημοσιευθούν κάποια στιγμή. Σύντομα, φαντάζομαι, εφόσον θα εκδικαστεί η υπόθεση του ΣΤΕ. Ο κύριος Παπαζάχος υπολόγισε ότι η ταλάντωση η οποία θα υπάρχει, την οποία δεν αναφέρουν μέσα φυσικά, του φράγματος των 150 μέτρων ύψους θα είναι 9 μέτρα. Φανταστείτε ένα χωμάτινο φράγμα 150 μέτρων ύψους να έχει μια μετακίνηση δεξιά-αριστερά ταλάντωση 9 μέτρα. Ένα χωμάτινο φράγμα βάρους. Αυτό σημαίνει ότι θα διαλυθεί το εσωτερικό του, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί και ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ στην περιοχή είναι καθαρά θέμα χρόνου το πότε θα συμβεί. Αυτά τα λίγα και συνεχίζουμε. Ναι, θα το έλεγα στο τέλος, αλλά οι εισηγήσεις και αυτά που λέμε στο SOS Χαλκιδική, στο blog μας, μπορείτε να αναλυτικά να τις διαβάσετε. Ο Λάζαρος Οτόσκας θα μας πει δυο λόγια για τη μορφή νομιμότητας που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια στη Βόρεια Χαλκιδική. Σε αυτή την ιστορία της παρουσίας της Ελληνικός Χρυσός αρχικά και στη συνέχεια European Golf, σήμερα Eldorado Golf, τελικός ιδιοκτήτης, που ξεκινάει από το 2003,
δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο. Η ελληνική πολιτεία ό,τι έκανε, το έκανε χωρίς να τηρήσει την ελληνική νομοθεσία και έδινε στις εταιρείες αυτές και κυρίως στους εκπροσώπους του ντόπιου κεφαλαίου, και επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε με ονόματα, αυτός ο οποίος μπήκε από την αρχή σε αυτή την ιστορία και κέρδισε τεράστια ποσά από αυτή εδώ την ιστορία είναι ο Μπόμπολας, ο άκτορ και όμιλος εταιριών που υπάρχει πίσω από αυτούς και συνεχίζουν να κερδοσκοπούν και μέχρι σήμερα, και ξεκίνησε από το 2003 με τη σκανδαλώδη απόφαση παραχώρησης όλης της βορειοανατολικής Χαλκιδικής στην Ελληνικός Χρυσός, τον άκτορα, έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Μια απόφαση που πρέπει να ερευνηθεί, μια σύμβαση που κυρώθηκε από τη Βουλή αλλά είναι παράνομη παντελώς και πρέπει να ερευνηθεί. 317.000 στρέμματα, 317.000 στρέμματα μεταλλευτική ιδιοκτησία, δύο μεταλλεία, τεράστιες εγκαταστάσεις, 300 σπίτια, τα έχουμε πει χίλιες φορές, δόθηκαν έναντι 11 εκατομμύριων ευρώ. Η πρώτη παρανομία. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν τις σκουριές, που εκεί είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή και για το οποίο μιλάμε, παραχωρήθηκαν στην εταιρεία 3.200 στρέμματα. Με ποιο τρόπο? Αντί νομίμως να παραχωρηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο κτλ., έβαλαν τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κρατικό περιφερειάρχη, να παραχωρήσει αυτή την περιοχή, ο οποίος όμως δεν μπορεί να παραχωρήσει περισσότερα από 1.500 στρέμματα. Τι κάναν λοιπόν? Σπάσαν αυτή την έκθεση στα δυο. 1.500 στρέμματα παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα και τα υπόλοιπα 1.700 κατά χρήση. Άρα δεν υπάρχει εκεί μια ενιαία ιδιοκτησία. Στη συνέχεια, όταν καταθέσαν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουμε το πόρισμα του ΤΕΕ που μπορείτε να το βρείτε όλοι και στο ΣΟΣ Χαλκιδική, το οποίο λέει ότι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι παράνομη και αυτή, γιατί έχουν χρησιμοποιήσει οι μελετητές ψευδή στοιχεία για να φέρουν τη μελέτη στα μέτρα που ήθελε η Ελληνικός Χρυσός. Αυτά όλα υπάρχουν, μπορούμε να τα βρούμε, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Όταν το 2012 μας έδιωξαν από το βουνό που ήμασταν εγκατεστημένοι εκεί οι κάτοικοι με ένα φυλάκιο για να το προστατεύουμε, άρχισε η εγκατάσταση της εταιρείας. Ξεκίνησαν και έφτιαξαν κτίρια, βάσεις και έβαλαν κοντέινερ, οικίσκους προκατασκευασμένους κτλ. Χωρίς καμία άδεια. Πήγε η πολεοδομία, κατέγραψε όλες αυτές τις παρανομίες, έβαλε πρόστιμα, για αυτούς πέρα τρέχει, μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκε τίποτα. Όταν αυτά τα κάψαν το 2013, την επόμενη μέρα τα μάζεψαν σε χρόνο μηδέν τα καμένα, και από την επόμενη μέρα ξεκίνησαν και τα ξανά φτιάξαν, παρουσία του Δένδια που ήταν επισκέπτης στο βουνό, χωρίς καμία άδεια πάλι, με την παρουσία της κυβέρνησης εκεί και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ξεκίνησαν να φτιάχνουν έναν δρόμο ο οποίος δεν ξέρω, θυμίζει Εθνική Οδό, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος δασικός, αλλά τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά είναι γεωμετρικά χαρακτηριστικά Εθνικής Οδού. Παράνομα. Γιατί και αυτό αποτελεί καταστροφή. Έχουν γεμίσει την περιοχή προκατασκευασμένους οικίσκους. Αυτοί για να εγκατασταθούν σε ένα εργοστάσιο πρέπει να εκδοθούν πρώτα οι άδειες για την κατασκευή των υπόλοιπων εγκαταστάσεων. Αυτοί γεμίσαν όχι έναν και δύο οικίσκους, εκατοντάδες. Μέχρι πρόσφατα φτιάξαν εστιατόριο το οποίο σταματήσαν να λειτουργούν γιατί δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια καντίνας από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και φτάνουμε στο μεγάλο έγκλημα, στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο είναι κτηριακές εγκαταστάσεις 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν χωρίς να έχει εκδοθεί καμία απολύτως άδεια. Καταρχήν, εγκαταστάσεις εκατοντάδων μέτρων κτηριακές, τις ονόμασαν βάσεις έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού και βάσει του μεταλλευτικού κώδικα
επιτρέψαν την ελληνικός χρυσός να δουλεύει χωρίς άδειες δόμησης από την αρμόδια πολεοδομία. Έχω εδώ μια φωτογραφία η οποία δείχνει, είναι πρόσφατη όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Έχω και μια φωτογραφία βέβαια που δείχνει την περιοχή μόνο από ψηλωμένη, πώς ήταν και πώς κατάντησε σήμερα. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος της περιοχής των Σκουριών. Δεν είναι ούτε 100 στρέμματα αυτά από τα 3.200. Έτσι. Αυτά εδώ τα κτίρια, τα οποία είναι μέρος του εργοστασίου, τα ονόμασαν βάσεις έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη συνέχεια τους δώσανε την έγκριση των τεχνικών μελετών με υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών ότι τηρούνται οι όροι δόμησης της περιοχής. Έχω εδώ το τοπογραφικό, μπορεί να το δει όποιος θέλει, της αρχιτεκτονικής μελέτης, το οποίο έχει όρους δόμησης που λένε 30% 09 συντελεστή δόμησης, 30% κάλυψη, 11 μέτρα ύψος. Το εργοστάσιο αυτό έχει 37 μέτρα ύψος. Εγκρίναν τις τεχνικές μελέτες με όρους δόμησης που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Έτσι, με αυτές τις μελέτες που εγκρίναν παράνομα και θεωρούν ότι τις νομιμοποίησαν με μια τροπολογία που ψηφίσαν το καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς παράνομες πράξεις με ψευδή στοιχεία ξαφνικά νομιμοποιούνται με μια τροπολογία που καταργεί κάποιους νόμους, τον οικοδομικό κώδικα και την εκτός σχεδίου, τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης σε μια περιοχή, χωρίς να καθορίζει όμως με ποιους όρους θα κτιστεί αυτή η περιοχή. Έτσι. Αυτές εδώ λοιπόν τις παράνομες εγκρίσεις τις θεωρούν σήμερα εγκρίσεις δόμησης και ζητούν από το Υπουργείο, από την Πολεοδομία να εκδώσει άδεια δόμησης για την περιοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει νόμιμα εκεί. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τίποτα απολύτως δεν έγινε με άδειες και τηρώντας την νομοθεσία την ελληνική. Αυτή η εταιρεία λοιπόν συνεχίζει να δουλεύει και να παρανομεί ακόμη και σήμερα και γι' αυτό είμαστε και ένας από τους λόγους που είμαστε σήμερα εδώ είναι να κάνουμε γνωστές όλες αυτές τις παρανομίες και να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση για να τις σταματήσει. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο τον Δόσκα. Ο Κώστας ο Ευθυμίου θα πει με δύο λόγια τι είναι αυτό που περιμένουμε, τι είναι αυτό που επιδιώκουμε. Γεια σας και από μένα. Αυτά τα λίγα που ακούστηκαν είναι αυτά που είναι λίγα από τα τόσα πολλά που ζήσαμε και ζούμε εκεί πάνω, επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε ότι πρέπει το έργο αυτό να γίνει με κάθε κόστος. Έτσι ακριβώς το όρισε και από εκεί και μετά αναλάβανε οι υπόλοιποι να εκτελέσουν τις εντολές του. Εμείς όμως από την άλλη πλέον ζητάμε το εξής, σαν κίνημα και σαν κάτοικοι της περιοχής. Πρέπει να σχεδιαστεί μια νέα μορφή ανάπτυξη για την περιοχή μας, επειδή έτσι κι αλλιώς ο τόπος που ζούμε είναι ιδιαίτερος καλός, έχει, επειδή συνδυάζει υπέροχα την πλούσια ορεινή βλάστηση μαζί με την υπέροχη θάλασσά. Επειδή έτσι κι αλλιώς η περιοχή μας είναι ο μοναδικός υδροφορέας της Χαλκιδικής, όλη η υπόλοιπη Χαλκιδική διψάει, η δικιά μας η περιοχή μπορεί να την πνίξει το νερό. Επειδή είμαστε η πατρίδα του Αριστοτέλη, επειδή εκεί έτυχε να είναι και η πύλη του Αγίου Όρους, ένας τόπος ο οποίος δέχεται μόνο από αυτόν τον λόγο τουλάχιστον 500 με 600 χιλιάδες επισκέψεις τον χρόνο. Ζητάμε λοιπόν να ξεκινήσει μια καινούργια ανάπτυξη για την περιοχή μας, μια καινούργια ανάπτυξη, ένα καινούργιο σχεδιασμός ανάπτυξης για την Χαλκιδική, ο οποίος θα περιλαμβάνει και τα τρία πόδια της και όχι μόνο τα δύο όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αν μπείτε στον οργανισμό, στο ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι στον χάρτη του υπάρχοντος σχεδιασμού έχουμε την Χαλκιδική με δύο πόδια. Αντί σαν να πάμε να σχεδιάσουμε για τη Ρώμη και να ξεχάσουμε το Βατικανό απ' έξω. Αυτό έγινε με εμάς. Για να συμβούν όλα αυτά, πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτον να γίνει αποχαρακτηρισμός της περιοχής. Πρέπει τα 317.000 στρέμματα που αναφερθήκαν ότι είναι δεσμευμένα από τη μεταλλοκτησία να απελευθερωθούν για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η νέα μορφή ανάπτυξη. Πρέπει η υπάρχουσα δραστηριότητα να προχωρήσει μειώνοντας τις δραστηριότητές τους
και αυτόματα πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία αποκατάστασης της περιοχής, γιατί ήδη από αυτήν την πολύ μικρή δραστηριότητα σε σχέση με αυτό που πρόκειται να συμβεί αύριο, αν συνεχίσουν αυτοί εκεί, έχει δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημίες, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε όλες οι μελέτες της εταιρείας και της ΝΙΝ, αλλά και της TVX που ήταν στο παρελθόν. Περιγράφουν όλη την περιοχή που αναπτύχθηκε η προηγούμενη δραστηριότητα με τα μελανότερα χρώματα. Ζητάμε επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι και να μην λειτουργεί η δικαιοσύνη στην κατεύθυνση να δουλεύει για το δίκαιο του ισχυρού. Θέλουμε να πάψουμε να πηγαίνουμε στους εισαγγελείς και οι εισαγγελείς να μας απαντάνε ότι δεν είμαστε εμείς που θα εφαρμόσουμε την νομιμότητα. Άρα και ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Να πάψει η ίδια η Βουλή πλέον να νομοθετεί όχι στην κατεύθυνση του να παράγει νομοθεσία που θα βοηθήσει την ανάπτυξή μας, αλλά στην κατεύθυνση να νομιμοποιεί τις αυθαιρεσίες του κάθε ισχυρού, όπως έγινε φέτος το καλοκαίρι στα θερινά τμήματα και για μας, αλλά και για άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Ζητάμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να σωθεί η πατρίδα του Αριστοτέλη από την λέλαπα των χρυσοθύρων. Τέλος, αυτό που ζητάμε επιτακτικά είναι όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σήμερα διώκονται άδικα, οι περισσότεροι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, να απαλλαγούν από αυτό το άγχος για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Σομπάλιας, υπενθυμίζω ότι είναι ο νομικός μας σύμβουλος. Γεια σας και από μένα. Θα αναφερθώ σε τα βασικά στοιχεία των προσφυγών μας, έτσι απλώς για να σας ενημερώσω περί τίνος ακριβώς πρόκειται, πώς δηλαδή παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες του κινήματος στη Χαλκιδική υπάρχει και αυτή η διάσταση, η νομική διάσταση, ο νομικός αγώνας. Θα σας πω μερικά βασικά στοιχεία, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι αντιμετωπίζουμε, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγω να κάνουμε μια δεύτερη δίκη εδώ, γιατί η δίκη είναι αύριο. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να σας πω πως, όπως είπαν και οι προηγούμενοι όλοι, πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάγεται και στο αυστηρότερο νομοθετικό καθεστώς που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ισχύει και στη χώρα μας. Οι βασικές επιπτώσεις, υπόθηκε ήδη, είναι επιπτώσεις πολύ σοβαρές στα νερά, στη βιοποικιλότητα και στην υγεία. Γι' αυτή ξεκινήσαμε την νομική διαδικασία το 2011 με μια πρώτη προσφυγή την οποία είχαμε καταθέσει, προσφεύγοντας εναντίον της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την σωρία των λαθών που έχει, των παραβάσεων ή των πολύ σοβαρών ελλείψεων και παραλήψεων που υπάρχουν σε αυτή. Παρά το γεγονός ότι, και θέλω να το τονίσω αυτό, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο έγινε τον Ιούνιο του 2012, δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Δηλαδή, 32 μήνες. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί ίσως να μην είναι και τόσο αθώο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι επανειλημμένα έχω πιέσει και την συγκήτρια και την πρόεδρο του δικαστηρίου και πάντοτε μου λένε ότι σε 10 μέρες θα την βγάλουμε, ωστόσο ακόμα δεν εκδόθηκε αυτή η απόφαση. Περιμένουμε αυτή την απόφαση, διότι πρέπει να θυμίσω πως έχει εκδοθεί ήδη, για να μην μπερδευτείτε, έχει εκδοθεί ήδη μια απόφαση για την ΜΠΕ που την θεωρεί έγκυρη, την θεωρεί νόμιμη, αλλά με άλλη προσφυγή. Η δική μας προσφυγή έχει άλλα νομικά στοιχεία, άλλα νομικά χαρακτηριστικά, άλλους λόγους ακύρωσης. Εκτιμώ ότι είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το δικόγραφο επί το οποίο εκδόθηκε εκείνη η απόφαση και περιμένουμε λοιπόν την έκδοση αποφάσεως που νομίζω ότι θα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν εννοώ ότι δηλαδή θα είναι θετική, αλλά θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την απόφαση η οποία εκδόθηκε. Τώρα, αύριο, έχουμε ασκήσει μια προσφυγή και γίνεται το δικαστήριο για τα φράγματα. Αυτό προβλέπεται ήδη από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία όμως προβλέπεται ότι επειδή πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία τα θέματα των φραγμάτων, που είναι, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, είναι πολύ επικίνδυνα, θεωρούνται πράγματι ότι είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό προκύπτει και από την εμπειρία παγκοσμίως. Δηλαδή, έχουμε
πολύ αρνητική εμπειρία σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου για την λειτουργία των πραγμάτων και για τις αποτυχίες που έχουμε, που έχουμε σε μερικές περιοχές και θανάτους μαζικούς χιλιάδων ανθρώπων. Επομένως, για τα πράγματα αυτά προβλέπεται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να γίνει μια ειδική τεχνική έκθεση, η οποία πράγματι έγινε και εγκρίθηκε πριν από μερικούς μήνες από το Υπουργείο. Αυτή την μελέτη λοιπόν προσβάλλουν και η εκδίκασή της γίνεται αύριο. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, διότι τα πράγματα αυτά, το είπε και ο Ζουμπάς, το είπαν και οι άλλοι, τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα υλικά, τα απόβλητα, δεν είναι αυτά τα οποία αναφέρονται. Είναι απόβλητα τα οποία έχουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο τρεμολίτης, είναι και άλλα στοιχεία που είναι επικίνδυνα, που καθιστούν τη συγκεκριμένη διαδικασία παράνομη, διότι τα επικίνδυνα υλικά, τα επικίνδυνα απόβλητα δεν μπορούν να εναποτεθούν με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται στην τεχνική μελέτη. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και ίσως και η σοβαρότερη διάσταση της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης είναι αυτή. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω πως η λειτουργία αυτών των φραγμάτων και η εναπόθεση αυτών των υλικών και κυρίως των στήρων, γιατί με τα στήρα θα φτιάχνουν αυτή τα φράγματα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, όπου στην οποία αναφέρεται πως εάν δεν ορίζεται ρητά ο χρόνος εναπόθεσης και πότε αυτά θα χρησιμοποιηθούν και με ποιο βαθμό βεβαιότητας, δεν μπορεί αυτά να χρησιμοποιηθούν, θα θεωρηθούν απόβλητα και πρέπει να υποστούν την διαδικασία του νόμου για τα απόβλητα να εναποτεθούν δηλαδή σε άλλους χώρους. Σας ανέφερα έτσι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για να σας δείξω πως η όλη ιστορία της επένδυσης αυτής στη Χαλκιδική είναι μια συνέχεια παρανομιών παραλήψεων. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε την πρέπουσα αντίδραση από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή έχουμε και αυτή την πολιτική αλλαγή και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, άλλωστε γνωρίζετε ότι είναι και απόφαση και του συνεδρίου του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές, δίνουμε μεγάλη σημασία στο πώς θα αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία την υπόθεση αυτή, η οποία είναι καθόλου παράνομη, και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την καινούργια ηγεσία, να τους πούμε τις απόψεις μας, περί τίνος ακριβώς πρόκειται, και έτσι να πάρουν μια απόφαση, κατά τη γνώμη μας, μια απόφαση που δεν μπορεί παρά να είναι να σταματήσουν οπωσδήποτε αυτές οι εργασίες. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν για την Χαλκιδική και γενικότερα για την Ελλάδα τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας τέτοιες προσπάθειες καταστροφής μεγάλης που επιχειρείται σε μερικά διαμερίσματα της χώρας για την εξόρυξη χρυσού. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω λίγο. Να θυμίσω μονάχα ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια, μάλλον όχι 10, ίσως και λιγότερα, έχουν συμβεί ατυχήματα σε αντίστοιχα φράγματα στην Ισπανία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία και το καλοκαίρι έγινε και στον Καναδά, εκεί που είναι η μαμά εταιρεία, η Eldorado. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι που το δημιουργούν οι κάτοικοι στη φαντασία τους, αλλά είναι ένας κίνδυνος ο οποίος είναι ορατός, είναι ένας κίνδυνος που μπαίνει πάνω από τα κεφάλια μας και δεν είναι κάτι που θα αφορά μόνο τους κατοίκους της περιοχής, γιατί ένα ατύχημα σε ένα τέτοιο φράγμα νομίζω ότι θα φέρει επιπτώσεις σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο. Όποιος θέλει να ρωτήσει, παρακαλώ μόνο επειδή δεν ξέρουμε κανένα σας, να λέει το όνομά του και το μέσο για να συνεχίσουμε. Ναι. Μαρία Μπουκάκη από την Εφημερίδα Πριν. Θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε τη στάση της νέας κυβέρνησης σε σχέση με την εκδίκαση που έγινε για την αποζημίωση από τον ελληνικό χρυσό και αν αυτό για εσάς, δηλαδή που απεμπόρησε το δικαίωμα της αποζημίωσης για την Ελλάδα, και αν αυτό για εσάς είναι ένα το μήνυμα και πώς το αντιμετωπίσετε σε σχέση με τη συνέχεια του αγώνα. Επειδή η εκδίκαση έγινε την επόμενη μέρα της οπωσίας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι
δεν το πήρε χαμπάρι κανένας από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί αυτό αφορούσε, αυτό που επρόκειτο να γίνει την άλλη μέρα. Ούτε ειδοποιήθηκαν από τους νομικούς συμβούλους κλπ. Άρα νομίζω ότι δεν είναι πρόθεση, απλά δείχνει ότι στην αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος αυτό ήταν προγραμματισμένο και νομίζω ότι είναι και λογικό να μην προλάβουν να ενημερωθούν με τα τόσα που τρέχουν. Κάπου διάβασα ότι δόθηκε εντολή στους νομικούς από το ελληνικό δημόσιο, το καινούργιο ελληνικό δημόσιο πια, να ανακληθεί η προσφυγή που κατατέθηκε από τους προηγούμενους. Φαντάζομαι κάτι θα συμβεί από τις επόμενες ημέρες. Γιατί η απόφαση δεν θα βγει άμεσα. Ναι, υπάρχει. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Παναγιώτης Κούστας από το δίκτυο της ΕΡΑ και την ΕΡΤ Open. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να διευκρινίσετε λίγο το σημείο του ποιο συνδυασμό μεταλλευτικής δραστηριότητας και άλλης ανάπτυξης δέχεστε για την Χαλκιδική. Δηλαδή, είστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε μορφή μεταλλευτικής δραστηριότητας ή στα open pit και σε αυτή την καταστροφή που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο που δεν έχει διευκρινιστεί καθαρά από την πλευρά του κινήματος. Να σας πω. Εμείς νομίζουμε ότι η Βόρεια Χαλκιδική έδωσε στην εθνική οικονομία, θέλετε, σε αυτούς που εκμεταλλεύονταν τα μεταλλεία τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι μπορούσε να δώσει. Έχει φτάσει στα όρια της. Από εκεί και πέρα, κάθε καινούργια εκμετάλλευση νομίζουμε ότι ξεπερνάει αυτό που λέει το Πανεπιστήμιο, τη φέρουσα δυνατότητα της περιοχής και αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Έτσι λοιπόν να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Ευθυμίου, ότι εμείς λέμε ότι η υπάρχουσα πρέπει να καταστεί, η υπάρχουσα εκμετάλλευση πρέπει να καταστεί φθήνουσα, να γίνει μια μελέτη αποκατάστασης τύπου Λαβρίου ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί ήδη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία είναι πολύ επιβαρημένα, να αποκατασταθεί ό,τι μπορεί να αποκατασταθεί, να αποχαρακτηριστεί η περιοχή και επειδή είμαστε στη Χαλκιδική που η δικιά μας περιοχή, η Βόρεια Χαλκιδική, έχει το κατακεφαλήν μέσο εισόδημα το 1/3 της υπόλοιπης Χαλκιδικής, να αλλάξει και η οικονομική της πορεία. Παρακαλώ. Κύριε Καλαμαρά, από την Αυτοπορική. Είπατε προηγουμένως και τώρα στην τελευταία σας τοποθέτηση ότι θέλετε να αλλάξετε την οικονομική, τον οικονομικό προσανατολισμό της περιοχής. Δώστε μας μερικά στοιχεία για τη δυνατότητα της περιοχής σε άλλους οικονομικούς τομείς, που είναι αυτή, και πώς μπορεί να προέλθει η ανάπτυξη και αν έχετε κάνει και συγκεκριμένα. Έχετε να πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό το αόριστο «εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο». Παρόλο που δεν θεωρούμε, τώρα απαντώ εγώ, αλλά επειδή απευθύνθηκατε σε μένα, παρόλο που δεν θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της υπόλοιπης Χαλκιδικής έχει γίνει τουριστικά με τον καλύτερο τρόπο, νομίζουμε ότι η δικιά μας περιοχή έχει μείνει πίσω από όλα, γιατί πάντα θεωρούνταν μονόδρομο στα μεταλλεία. Είπε ο κύριος Ευθυμίου ότι στο ρυθμιστικό, το οποίο το κάνανε, το ρυθμιστικό της πόλης Θεσσαλονίκης, το οποίο το κάνανε οι ίδιοι άνθρωποι που σχεδιάζαν πάντα για την περιοχή μας, δεν γίνεται προσπάθεια να γίνει ούτε καν ένας δρόμος. Δηλαδή, όλη η Ανατολική Ευρώπη περνάει από εκεί για να πάει στο Άγιο Όρος και όποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή καταλαβαίνει ότι επίτηδες έχει αφαιθεί στην τύχη της. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε, τη φύση, τις παραλίες, την δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα, για ήπια εκμετάλλευση, δεν μιλάμε, δεν έχουμε εκτάσεις για να αρχίσουμε να καλλιεργούμε και εγώ δεν ξέρω τι, την αλληλεία, την ιστορία της περιοχής και την πολιτιστική κληρονομιά. Το Άγιο Όρος, η περιοχή μας μπορεί να ζήσει άνετα, αρκεί να ξεφύγει από τα δεσμά και ό,τι αυτό σημαίνει των μεταλλείων. Έχετε πρόταση από κάποια μεγάλη εταιρεία, τουριστική, οργανισμό, ξενοδοχειακή μονάδα, ότι μπορεί να αποτελέσει περιοχή αντικείμενο αξιοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση? Να σας πω δύο λόγια και θα απαντήσω και σε αυτό.
Εγώ είμαι από τη Μεγάλη Παναγία. Είναι το χωριό το ορεινό που είναι οι σκουριές. Είναι πάνω από το κεφάλι μου. Το σπίτι μου απέχει 3 χιλιόμετρα από τις σκουριές που γίνεται η καταστροφή. Και είναι η περιοχή που ζούσε αποκλειστικά από την μεταλλευτική δραστηριότητα. Είναι τα μαντεμοχώρια. Μεγάλη Παναγία, Παλιοχώρη, Νεοχώρη, Στάγερα, Στρατονίκ μέχρι Στρατόνι. Άρα λοιπόν θα σας πω ακριβώς για το πώς μπορεί να ζήσει η περιοχή μας. Αλλά πριν από αυτό, δεν θέλουμε καμία να απαντήσω την κυρία που είπε για αν έχουμε πρόταση από καμιά μεγάλη εταιρεία κτλ. Δεν φανταζόμαστε την περιοχή μας να αναπτύσσεται τουριστικά με τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις και μεγαλοξενοδόχους και μεγαλοξενοδοχεία, γιατί δεν θεωρούμε ότι η ανάπτυξη αυτή είναι αυτού του είδους που μπορεί να αποδώσει στην περιοχή και σε εμάς που ζούμε εκεί. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το χαρακτήρα της περιοχής, την ομορφιά και το περιβάλλον που έχουμε όπως είναι σήμερα, με μια ήπια ανάπτυξη και στον τομέα του τουρισμού. Τα προηγούμενα χρόνια τα μεταλλεία ήταν μονοκαλλιέργεια. Θα σας πω ότι τη δεκαετία του 80 στο χωριό μου τα παιδιά δεν σπούδαζαν. Τη δεκαετία του 80 η Μεγάλη Παναγία μαζί με ένα χωριό της Κρήτης που είχε αναπτυχθεί υπέρμετρα τουριστικά ήταν τα τελευταία χωριά στην Ελλάδα σε επιτυχίες σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Γιατί μετά τις μεγάλες απεργίες του 78 που κέρδισαν κάποια πράγματα οι μεταλλορύχοι, εις βάρος της ζωής τους και της υγείας τους έπαιρναν αρκετά καλούς μισθούς. Η νεολαία λοιπόν ήθελε να γίνει, να πάει να δουλέψει εκεί στα σχολιά. Όταν έβαζε ο δάσκαλος έκθεση τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, τα παιδιά της περιοχής έλεγαν εγώ θα γίνω μεταλλορύχος. Και είναι τραγικό αυτό που λέω. Γιατί έβλεπαν ότι οι μπαμπάδες τους κερδίζαν πολλά χρήματα. Και όταν εκείνη την περίοδο εγώ είμαι φοιτητής και έκανα μαθήματα σε φροντιστήρια σε κάποιους μικρούς εκεί, έβγαινα το βράδυ εγώ με 50% δραχμές χαρτζιλίκι και ο πιτσιρίκος που έκανα μάθημα είχε 500, γιατί ο μπαμπάς ήταν μεταλλορύχος. Και μου λέει κύριε καθηγητά σου να σε κεράσω ένα ποτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς μεγάλωσε αυτή η γενιά και τι κακό έκανε η μονοκαλλιέργεια. Όταν μετά το 95 άρχισαν τα προβλήματα, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά, γιατί το 2003 Μεγάλη Παναγία δουλεύαν, ενώ κάποτε δουλεύαν 350-400, το 2003 δουλεύαν σε εταιρεία 35 άτομα και είχαμε αρχίσει να μπορούμε να ζούμε διαφορετικά και να αναπτύσσεται η περιοχή μας διαφορετικά. Όταν ήμουνα παιδί η Μεγάλη Παναγία είχε 150 υλοτόμους, ζούσαν 150 οικογένειες από την εκμετάλλευση αυτού του βουνού. Σήμερα οι υλοτόμοι είναι 30 και αν υπάρξει αυτή η δραστηριότητα θα εξαφανιστούν. Είχε μελισσοκόμους που δεν υπάρχουν. Η γη μας εγκαταλείφθηκε γιατί υπήρχαν τα μεταλλεία και αν γίνει αυτή η επένδυση θα είναι ακατάλληλη προς εκμετάλλευση. Αν αξιοποιήσουμε αυτή τη γη και παράλληλα τον ορεινό μας όγκο και την ομορφιά του, μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα από τον τρόπο που μας δίνουν τα μεταλλεία. Θα ήθελα να βάλετε στο μυαλό σας το πήλιο. Τα μαντεμοχώρια λοιπόν, τα ορεινά μας χωριά, και σας προσκαλώ και σας προκαλώ να έρθετε να δείτε. Είναι ομορφότερα και είναι μια περιοχή ομορφότερη του πηλίου. Τα δάση μας, τα αρχαίγωνα δάση και οι περιοχές που καταστρέφονται είναι φανταστικές. Τα νερά που υπάρχουν στην περιοχή είναι απερίγραπτα. Αν έρθετε και τα δείτε όλα αυτά θα αντιληφθείτε πόσο εύκολο είναι να ζήσουμε εκμεταλλευόμενοι αυτό το φυσικό μας περιβάλλον. Χωρίς μεγάλες εταιρείες, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, με έναν ήπιο τρόπο που θα έκανε και τη ζωή μας ευκολότερη και την ανάπτυξη σοβαρή και θα κρατήσει και την περιοχή ανέπαφη από μια καταστροφική εκμετάλλευση, είτε είναι στο μεταλλευτικό τομέα είτε στον τουρισμό. Άλλη ερώτηση. Να αφήσουμε λίγο χρόνο να σκεφτεί κανείς. Ρωτήστε μας δύσκολα. Εδώ έχω να ρωτήσω.
Είχαμε το προηγούμενο διάστημα απειλές προς την Πολωνία από συνδικαλιστές της Ελληνικός Χρυσός. Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Δηλαδή συνεχίζονται τα έργα, έχουν παρόμοια περιστατικά, τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά τον 42-80 πάρθηκε στην ουσία η αρμοδιότητα της αδειοδότησης του εργοστασίου εμπλουτισμού από την Πολεοδομία και πήγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θεώρησε ότι η έγκριση μιας τεχνικής μελέτης που είχε εγκρίνει πριν είναι και άδεια δόμησης και έγκριση δόμησης και στάθηκε στην Πολεοδομία ο φάκελος για καθαρά τυπικό έλεγχο. Η Πολεοδομία όμως έχει πάρα πολλές υποθέσεις και έχει μόνο έναν υπάλληλο. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αρνήθηκε να κατά παρέκκληση να θεωρήσει την άδεια δόμησης και είπε ότι υπάρχουν άδειες που προηγούνται και θα πρέπει με τη σειρά τους να εγκριθούν και να δοθούν. Αυτό το πράγμα δεν άρεσε στην εταιρεία και έστειλε επί 15-20 μέρες συνδικαλιστές να πηγαίνουν στην Πολεοδομία και να πιέζουν αυτόν τον υπάλληλο να υπογράψει την άδεια, που βέβαια ευτυχώς έμεινε στο ύψος των περιστάσεων και της νομιμότητας και δεν την έχει υπογράψει μέχρι σήμερα, κάνοντας πραγματικά τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, έτσι έχει το θέμα, πιστεύω ότι τώρα πια θα αποκατασταθεί και αυτό που έγινε πριν με το 4280, γιατί ο 4280 θεωρούμε και υπόθηκε και στη Βουλή, αλλά θεωρούμε ότι είναι, ό,τι αφορά το δικό μας μέρος, είναι φωτογραφικό και συντάχθηκε από την εταιρεία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που είχε μέχρι τώρα. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό το πλαίσιο θα αλλάξει και θα επανέλθει στην νόμιμη έκδοση αδειών και άρα δεν θα υπάρχει καν θέμα για την Πολεοδομία. Να προσθέσω κάτι, Γιώργο. Λίγο. Ναι, μισό λεπτό. Οι οικοδομικές άδειες πλέον έχουν δύο φάσεις. Έγκριση δόμησης, άδεια δόμησης. Την έγκριση δόμησης την εκδίδει με το 4280, λέει το ΙΠΚΑ. Το ΙΠΚΑ όμως αυτή την άδεια δόμησης που έχει δώσει, εμείς θεωρούμε ότι είναι παράνομη και αυτή. Μπορώ να σε εξηγήσω γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητάμε εμείς σήμερα είναι να ανακληθεί η έγκριση των τεχνικών μελετών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι είναι παράνομη, οπότε δεν υπάρχει έγκριση δόμησης, άρα δεν μπορεί να εκδοθεί και άδεια δόμησης από την Πολεοδομία της περιοχής του Δήμου. Κύριε Ζελής, λέγομαι Αλεξάρτητος, είμαι κοινοδοχιστή. Θέλω να ρωτήσω, έγινε παραχώρηση της μονής υπήρων όντως στην Ελληνικός Χρυσός. Υπήρξε κάποια τέτοια πληροφορία, να γνωρίζετε εσείς? Ναι, επειδή δεν ακούσατε, μεταφέρω την ερώτηση αν έγινε παραχώρηση από την Μονή Υβήρων προς την Ελληνικός Χρυσός κάποιων στρεμάτων που τους είναι απαραίτητα για τις λίμνες αποβλήτων. Θέλει κανείς να απαντήσει, θα απαντήσω εγώ. Δεν έγινε παραχώρηση, όμως μαθεύτηκε η εταιρεία είναι στο δεύτερο φράγμα, είναι στο φράγμα Λουτσάνικο που μετά από κάποια χρόνια θα μπει σε ενέργεια. Η εταιρεία λοιπόν προχώρησε σε αναγκαστική απαλωτρίωση της έκτασης. Όμως κυκλοφόρησε το νέο ότι η Ιερά Μονή Υβήρων έλαβε δωρεά ύψους 1.300.000 από την Ελληνικός Χρυσός και ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για να την κάνουν. Εκτός από τη Μονή Υβήρων που ενοικίασε, ξέρω εγώ, αυτή την έκταση στην Ελληνικός Χρυσός και θα την ξαναέχει όταν μεταπόβλητα πάνω, υπάρχουν και κάποιες ιδιοκτησίες και σήμερα το πρωί πριν έρθουμε εδώ, κάποιες ιδιοκτησίες μεγαλοπαναγιωτών, τσιγκουαριανών εκεί, οι οποίοι επιμένουν ακόμη να μην πουλάνε στην Ελληνικός Χρυσός.
Με έναν από αυτούς μίλησα σήμερα το πρωί. Δεν έχει τελειώσει ούτε η διαδικασία της απαλωτρίωσης, ούτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποκύψει στην Ελληνικός Χρυσός με μεγάλο αντίτιμο να δώσουν τις εκτάσεις αυτές στην εταιρεία. Και κάποιες από αυτές τις εκτάσεις είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο που κατασκευάζεται αυτό εδώ το έκτρωμα. Ρώτησε μια κυρία για ποιο λόγο γίνεται η απαλωτρίωση. Το προβλέπει ο μεταλλευτικός κώδικας. Το προβλέπει ο μεταλλευτικός κώδικας. Ότι όπου υπάρχει η μεταλλοκτησία, καταργείται η ιδιοκτησία από πάνω. Και την απαλωτρίωση κάνει το ελληνικό δημόσιο, όχι η εταιρεία. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της παραχώρησης 317.000 στρεμάτων στην Ελληνικός Χρυσός. Επάνω σε αυτά τα 317 στρέμματα, οτιδήποτε έχει ιδιοκτησία κάποιος έρχεται σε δεύτερη μοίρα από το τι θα αποφασίσει η εταιρεία. Αν η εταιρεία αποφασίσει ότι υπάρχει ένα κοίτασμα κοντά, έχει δικαίωμα να σου απαλωτριώσει την περιοχή, το σπίτι. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι, και μπορείτε να το καταλάβετε, όταν ξεκίνησε η μελέτη για το Open Pit στις Σκουριές, η αρχική θέληση της εταιρείας ήταν να κάνει τον κρατήρα επάνω με μια διάμετρο 2 χιλιόμετρα. Όταν υπήρξαν αντιδράσεις των κατοίκων, είπε ότι θα κάνει πιο μικρή τη διάμετρο του κρατήρα και θα κάνει και υπόγεια εξόρυξη. Αυτό φυσικά είναι αστείο, γιατί με το ποσοστό του μεταλλεύματος το οποίο υπάρχει εκεί, το οποίο σημαίνει χρυσό λιγότερο από 0,4 του γραμμαρίου στον τόνο, δεν συμφέρει στην εταιρεία να κάνει υπόγεια εξόρυξη. Συνεπώς αυτό που θα κάνει λογικά η εταιρεία, αν καταφέρει τότε να κάνει κάτι, είναι να ξεκινήσει, να κάνει τον κρατήρα που είπε μικρότερο, και μετά όταν θα έχει καταστρέψει την περιοχή, όταν θα μπορεί να κάνει κανείς απολύτως τίποτα, να πει παιδιά, κύριε Σαμαρά, εάν δεν μου δώσετε και τη Μεγάλη Παναγία για να επεκταθώ, εγώ θα κλείσω και θα μείνω 2.000 εργαζόμενοι στον δρόμο. Και αυτοί οι 2.000 εργαζόμενοι τότε δεν θα έχουν καμιά άλλη δυνατότητα εργασίας πουθενά. Γιατί η περιοχή μας θα είναι σελήνη. Όσον αφορά αυτό που ρώτησε πριν η κυρία από την αυτοεμπορική, θα ήθελα να σας πω, να σκεφτείτε το εξής. Ο κύριος Πάχτας, ο οποίος είναι ο πρωτεργάτης της παραχώρησης αυτής εδώ, ήταν επί 10 χρόνια περίπου υφυπουργός οικονομικών με τον κύριο Σιμίτη και είχε διαχειριζόταν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πάχτας είναι από την Αρναία, για να καταλάβετε πόσο στρατηγικά προχωράει αυτό το σχέδιο στην περιοχή μας. Τα χρήματα τα οποία έδινε στην περιοχή ο κύριος Πάχτας ήταν σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, για καμπαναριά σε εκκλησίες, για χοροδίες κτλ. Δεν θα έπρεπε ένας πολιτικός από την Αρναία να προσπαθήσει να αναπτύξει την περιοχή του, το χωριό του, ώστε να έχει διέξοδο οικονομική, αυτό που ρωτήσατε πριν? Ο κύριος Πάχτας δεν έκανε τίποτα για το χωριό του. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έγινε τίποτα ποτέ για εκείνα τα χωριά τα επάνω. Γιατί θέλουν τους κατοίκους αμόρφωτους, όπως είπε ο Λάζαρος από την Παναγία, και μη έχοντας καμιά άλλη δυνατότητα παρά να είναι μεταλλορύχοι. Φυσικά και υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Δεν μπορεί να γίνει εργοστάσια πέλετ, δεν μπορεί να υπάρχουν αρωματικά φυτά. Εγώ είμαι δασολόγος. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορεί να γίνουν εκεί πέρα? Φαντάζεστε ποτέ δίπλα στο Βατικανό να γινόταν εργοστάσιο χρυσού? Στην αυτοεμπορική του φανταστήκατε ποτέ αυτό? Αυτό θέλετε να κάνετε όμως εκεί στην περιοχή μας. Η περιοχή όπου είναι οι Σκουριές έχει δίπλα το Άγιο Όρος, παραδίπλα την πατρίδα του Αριστοτέλη, και η Χαλκιδική είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει το δημόσιο από τον τουρισμό της Χαλκιδικής? Νόμιμα όμως, όχι υπόγεια. Ο κύριος Μπόμπολας, από μόνο τις μετοχές που πούλησε μέχρι τώρα, από την αρχική αγορά του των 11 εκατομμυρίων, σύμφωνα με μελέτες που δεν έχουν αμφισβητηθεί, έχει βγάλει μέχρι τώρα 480 εκατομμύρια ευρώ και έχει κρατήσει και το 5% της Ελληνικός Χρυσός και όλα τις κατασκευές τα έργα με τον άκτορα μέσα. Φαντάζεστε ή πιστεύει κανένας, και εγώ πάντως δεν το πιστεύω, δεν το λέω σαν δεδομένο, για να μην φάω και καμία μήνυση, πιστεύει κανείς ότι αυτά τα 480 εκατομμύρια τα πήρε μονάχα ο κ. Μπογκούλας? Τόσα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Τα κάναν δώρο? Σε
Ξεφραλής, είμαι απλώς από πολίτης της Ιερισσού. Θέλω να ρωτήσω, σας προβλημάτισε... Και εγώ λέω κάπου τον ξέρω το Βασίλη. Ναι. Σας προβλημάτισε αυτό που είπε ο νομικός σύμβουλος, ότι πουλήθηκε μεν για 350 εκατομμύρια, μέσα σε δύο μήνες πουλήθηκε στην Ελντοράντο για 1,2 δις. Αυτό το πράγμα δείχνει από μόνο, δεν χρειάζεται να κάνεις οικονομολόγος σαν και εμένα, ότι αυτό δεν είχε να κάνει με βιομηχανία. Αυτό μπορεί να έχει κάνει μόνο με ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή, πολύ ωραία υπερασπιζόμαστε τον τόπο που πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε, αλλά μήπως πρέπει να ψάξουμε στην αρχή και τι άλλες υπόγειες υποδρομές, διαδρομές υπάρχουν και η περιοχή μας είναι απλώς θύμα μεγάλων τεχνητών ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Απλώς βάζω αυτό το ερώτημα. Και έχω και ένα ακόμα ερώτημα. Αληθεύει η πληροφορία που πήρα πριν από δύο μήνες που ήμουν εκεί στην περιοχή ότι από αυτούς τους εργαζομένους πολλοί είναι ενταγμένοι σε προγράμματα ΕΣΠΑ? Αυτό μου είπανε στην Ολυμπιάδα. Για να ξέρουμε δηλαδή τι πληρώνει και ποιος τα πληρώνει αυτά. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Πραγματικά υπάρχει ένα πρόγραμμα που έγινε με την εταιρεία και το τεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για κατάρτιση εργαζομένων στα μεταλλεία. Περίπου 4-4.500 ο αριθμός αυτών που θα καταρτιστεί. Με υποχρέωση της εταιρείας με επιδότηση να έχει αυτούς για 4 μήνες νομίζω μετά την κατάρτιση. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό που είναι πραγματικό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Για το άλλο θέμα τώρα, το θέμα του χρήματος, του μαύρου ή του άσπρου κλπ. Εμείς είμαστε απλοί κάτοικοι της περιοχής που θέλουμε να σώσουμε τον τόπο μας. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε. Είναι καλό που ο πατριώτης μας το λέει. Είναι καλό να το ψάξουν άλλοι άνθρωποι που έχουν τις δυνατότητες. Εμείς αυτές τις διαδρομές... Ο Νικολούδης τις έχει. Ναι. Εμείς όμως αυτές να απαιτήσουμε, ναι. Αλλά εμείς αυτές τις διαδρομές να τις ψάξουμε σαν δυνατότητα δικιά μας, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό από όλους ότι ο καθένας από εμάς έχει την ασχολία του, τις γνώσεις του, τις μετρημένες, τις λίγες και άρα σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορούμε καν να μπούμε ή να πούμε ότι θα μπούμε με αξιώσεις. Ευχαριστούμε πάντως τον Βασίλη που το είπε. Για ένα καινούργιο πρόγραμμα, το περασμένο Σάββατο σε μια εκδήλωση στη Μεγάλη Παναγία ήρθαν κάποια αλληλένδια από Θεσσαλονίκη. Ήρθε με πλησίασε λοιπόν ένα παλικάρι, 20 και κάτι, και μου είπε ότι έκανε αίτηση, αυτό που είπε ο Γιώργος του πρόγραμμα ήταν βάουτσερ Υπουργείου Εργασίας, ΟΑΕΡ. Έτσι. Σε ένα λοιπόν βάουτσερ τουρισμού, λέει, έκανε αίτηση στον ΟΑΕΡ στη Θεσσαλονίκη, καινούργιο πρόγραμμα, και τον κάλεσαν πριν από μερικές μέρες και του είπαν σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που αφορά τον τουρισμό να πάει να δουλέψει στην Ελληνικός Χρυσός. Βέβαια εμείς του είπαμε και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πληροφορίες και θα τα βγάλουμε αυτά. Του είπαμε να πάει στον ΟΑΕΡ, μπορεί να το κάνει και σήμερα ήδη, να πάει στον ΟΑΕΡ και να ζητήσει να τον στείλουν, να πάει λοιπόν για αυτό το πρόγραμμα τουρισμού να δουλέψει στην Ελληνικό Χρυσός για να δούμε τι σχέση μπορεί να έχει μια θέση εργασίας στην Ελληνικός Χρυσός με τον τουρισμό. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ακούμε. Μία ερώτηση που αφορά λίγο την πορεία του κινήματος θα ήθελα να κάνω. Πιστεύετε ότι αυτό που κερδίσατε έχοντας αναπτύξει αυτό το κίνημα γύρω από την εξόρυξη Δρυσσού κερδίθηκε επειδή έγινε καταρχήν μια πολιτική αλλαγή στην περιοχή σας με την αλλαγή του Δημάρχου? Σχετίζεται με το γεγονός ότι διεθνοποιήσατε τον αγώνα σας πηγαίνοντας στον Καναδά και κάνοντας όλα αυτά που έχετε κάνει σαν κίνημα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού, επειδή συνδεθήκατε με τη Ρώσια Μοντάνα στη Ρουμανία και διάφορα άλλα πράγματα που επίσης έχουν ένα τέτοιο σκεπτικό. Τι ήταν αυτό λοιπόν που στην πορεία αυτών των μηνών που δίνετε αυτόν τον αγώνα θεωρείτε ότι ήταν αυτό που λειτουργήσε ή όλα μαζί? Καταρχήν δεν είναι μήνες. Αυτό το κίνημα για τις σκουριές αποκλειστικά ή για τα μεταλλεία ξεκινάει το 2006, το Δεκέμβρη.
το καλοκαίρι. Δηλαδή κοντεύουμε 9 χρόνια, 8,5 χρόνια. Όλα αυτά που είπατε έπαιξαν ρόλο. Το ότι δώσαμε μάχες παντού, πρώτα στην τοπική κοινωνία, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει, να το κάνουμε θέμα πανελλήνια, να το κάνουμε γνωστό παντού, να συνδεθούμε και με τη Ρώσια Μοντάνα, έχουμε πάει και στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο και στον Καναδά, παντού. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Όμως, εκείνο που έπαιξε τον κυριότερο ρόλο και εξακολουθεί να έχει το κίνημα ψηλά, είναι το ότι αντιληφθήκαμε οι κάτοικοι της περιοχής ότι αγωνιζόμαστε για την ίδια μας τη ζωή. Και όταν αγωνίζεσαι για την ίδια σου τη ζωή, τα δίνεις όλα, δεν κάνεις πίσω. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Ένα δεύτερο είναι ότι η κοινωνία μας εκεί έμαθε να λειτουργεί πλέον με έναν άλλο τρόπο. Το μεγάλο κέρδος αυτής της κοινωνίας είναι ότι σηκώθηκε από τον καναπέ, έμαθε να κουβεντιάζει, έμαθε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Σε αυτή την ιστορία που έγινε εκεί της καταστολής και, και την προσπάθεια απόκρυψης των προβλημάτων και της καταστροφής εκεί, το κίνημα αντί να πάει πίσω θύμωσε, και ιδιαίτερα με την καταστολή και τις διώξεις, και ανέβηκε ακόμη περισσότερο, και νομίζω ότι όταν θα έχουμε κερδίσει αυτή την ιστορία πολύ σύντομα, γιατί το πιστεύουμε αυτό, αυτό που θα μείνει εκεί στην περιοχή, το μεγάλο κέρδος είναι η νοοτροπία που έχουμε αποκτήσει, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να ζούμε. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα και της εκλογής Δημάρχου και των αποτελεσμάτων των εκλογών και των πάντων και τώρα. Αλλά αυτό που έχει μείνει είναι ότι οι διαδικασίες εκεί πλέον αποφάσεων, τρόπου ζωής και τα λοιπά θα είναι διαφορετικές. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια περιοχή υπόδειγμα τα επόμενα χρόνια για το πώς μπορεί να ζήσει διαφορετικά όλη η Ελλάδα. Παρακαλώ. Λουκάς Σταμέλος, Ανεξάρτητος και στο Ομνία TV. Υπάρχουν δύο παράμετροι που αφορούν την ίδια την επένδυση και συγγνώμη θα γυρίσω πάλι στις εργασίες και στο σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός. Η μία είναι η τιμή του χρυσού, η οποία βαίνει συνεχώς μειούμενη και η οποία είναι η μόνη, επειδή είχε ανέβει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ήταν το μόνο που καθιστούσε βιώσιμο αυτό το έργο, βιώσιμο για την εταιρεία, κερδοφόρο για την εταιρεία, αυτό το έργο εξόρυξης. Και το άλλο είναι η μετοχή της εταιρείας, η οποία τις τελευταίες μέρες, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και με κάποιες άλλες διεθνείς παραμέτρους, έχει πάρει την κατιούσα. Η εταιρεία έχει δώσει ήδη μία αναβολή στην έναρξη των εργασιών εξόρυξης, η οποία ήταν να γίνει, νομίζω, να ξεκινήσει το 15, το φέτος και το πήγε το 16, προγραμματισμένα λόγω της πτώσης της τιμής του χρυσού, για να μειώσει budget. Ακούστηκαν κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω, δεν είναι διασταυρωμένες, εσείς θα μας πείτε καλύτερα, ότι ήδη έχει αρχίσει να μειώνει εργασίες στην περιοχή μετά το αποτέλεσμα των εκλογών την περασμένη εβδομάδα. Ότι κάποιοι εργολάβοι τους είπαν μην έρθετε τώρα για δουλειά, αργότερα. Έχετε εσείς κάποια εικόνα ότι είναι πιθανόν να ρίξει, να σταματήσει την ένταση των εργασιών στην περιοχή? Πρώτον αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, τα φράγματα προορίζονται να φιλοξενήσουν τα απόβλητα της μεταλλουργίας, εφόσον χτιστεί εργοστάσιο flash smelting. Σωστά? Όχι, μόνο. Είναι τα απόβλητα του εμπλουτισμού. Απόβλητα του εμπλουτισμού. Εφόσον στην περίπτωση που δεν χτίσει εργοστάσιο εκεί και όλα αυτά τα βγάλει στο εξωτερικό για επεξεργασία, όπως κάνει ήδη με το τέλμα της Ολυμπιάδας, τα οποία τα βγάζει στο εξωτερικό όχι ως μετάλλευμα, αλλά ως πρώτη ύλη και πολύ φθηνή μάλιστα, χωρίς να φορολογείται. Σε περίπτωση που το κάνει αυτό, τα φράγματα θα τα χτίσει και θα τα κάνει τι? Ναι. Καταρχήν από το τελευταίο να πούμε. Δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση
επειδή το 98% είναι απόβλητο και το 2% είναι χρήσιμο, δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση να μεταφέρεις τα 145, 200 ή 300 εκατομμύρια τόνους οπουδήποτε αλλού για κατεργασία. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Ούτε και γινόταν και στα παλιά μεταλλεία. Και αυτό που φεύγει από την Ολυμπιάδα είναι προϊόν εμπλουτισμού. Και μάλιστα αυτό της Ολυμπιάδος έχει υποστεί δυο φορές εμπλουτισμό. Τα απόβλητα ξαναμένουν στην περιοχή. Άρα οποιαδήποτε εκμετάλλευση έχει να κάνει με απόβλητα που θα μείνουν εκεί. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση. Τώρα, το πρώτο όσον αφορά τη μετοχή, το χρυσό κλπ. Εμείς ιδιαίτερες γνώσεις, το είπα και πριν, δεν έχουμε. Όμως η παγκόσμια εταιρεία λέει το εξής. Η παγκόσμια εμπειρία λέει το εξής. Αυτές οι εταιρείες όπου πάνε δραστηριοποιούνται, όσο οι τιμές των μετάλλων είναι καλές, δείχνουν προς τα έξω ότι θέλουν να συνεχίσουν και δουλεύουν εντατικά κλπ. Αν η τιμή του μετάλλου πάει εκεί που πήγε το πετρέλαιο για παράδειγμα, χρεοκοπούν τη συγκεκριμένη εταιρεία, σηκώνονται και φεύγουν, όπως έκανε την προηγούμενη φορά η TVX. Η προηγούμενη εταιρεία έφυγε όταν η ουγγιά του χρυσού είχε φτάσει $262 η ουγγιά. Τότε λοιπόν χρεοκόπησε ο ελληνικός κλάδος και έφυγε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, αν κάποτε φτάσει η τιμή εκεί. Και τότε είναι σίγουρο ότι οι εργασίες θα μείνουν ως έχουν. Θα παγώσουν τα πράγματα και τίποτα δεν πρόκειται να αποκατασταθεί. Πάντως, αν επιτρέπετε, στο business plan της προβλέπει ότι το break even είναι στα $1,100 χρυσός. Ναι, κύριε Σεφθήμιο. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε ένα κίνημα που έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Τους αναφέραμε στην εισήγηση, ζητάμε αποχαρακτηρισμό της περιοχής, ζητάμε να ξεκινήσει μια άλλη μορφή ανάπτυξης για να μπορέσει να υπάρξει ζωή εκεί στον τόπο μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε αν κάνει $100 η ουγγιά, ούτε αν κάνει $1,100 η ουγγιά. Γιατί ακόμα και όπως ανέφερε και ο Γιώργος, κι αν φύγουν αύριο το πρωί γιατί είναι ασύμφορο, μετά από 3 χρόνια. Θα ξανάρθουν γιατί πάλι θα υπάρξει κάποιος μάνος που θα φωνάζει και θα λέει μια δραχμή να μας δώσουν και θα τους το δώσουμε αρκεί να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Από αυτόν τον βραχνά θέλουμε να γλιτώσουμε για να μπορέσουμε να δούμε κι εμείς εκεί πάνω άσπρη μέρα για να σώσουμε τον τόπο μας, να σώσουμε τη Χαλκιδική μας. Ανέφερα κάτι που δεν ακούστηκε, ξέφυγε, ότι είμαστε ο μοναδικός συντροφορέας της Χαλκιδικής. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που ξέρουμε τι σημαίνει Χαλκιδική, για εμάς που ξέρουμε ότι στην υπόλοιπη, στην νότια Χαλκιδική πια χτυπάνε γεωτρήσεις και βγαίνει αλμυρό νερό, ξέρουμε ότι είμαστε ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί η Χαλκιδική. Κάποτε φωνάζει και κάνανε μεγαλόπνοα σχέδια να φέρουν νερό από τον Όλυμπο. Δεν πρόκειται να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει όλη η Χαλκιδική είναι να παραμείνει ο κάκαβος ζωντανός. Να πω λιγάκι κάτι. Ναι. Επειδή αναφέρθηκαν τα συμπυκνώματα της Ολυμπιάδας που φεύγουν και εξάγονται αυτή τη στιγμή, αυτά είναι συμπυκνώματα φυσικά. Και για να καταλάβετε λιγάκι, δηλαδή, ό,τι έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα αυτή η εταιρεία, δείχνουν και το ποιόν της. Αυτά που φεύγουν από την Ολυμπιάδα, τα συμπυκνώματα, το οποίο είναι καθαρό κέρδος για την εταιρεία, είναι το παλιό τέλμα της Ολυμπιάδας. Το οποίο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει αυτή την κυκλοφορία ως αποκατάσταση περιβάλλοντος. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία υποτίθεται ότι αποκαθιστά το περιβάλλον, αδειάζοντας το τέλμα της Ολυμπιάδος και οικονομώντας 150 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. Τα οποία ξέρετε πως φεύγουν αυτά στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Είναι τα ατυχήματα που γινόταν το καλοκαίρι που πήρε φωτιά δύο κοντέινερ, που σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι ουρανός στο παλιά τσοπαπούτσια έπρεπε να φεύγουν με καράβι από το Στρατόνι και πηγαίνουν οδικό στη Θεσσαλονίκη. Το πλοίο που χύθηκε το συμπύκνωμα μέσα και μέχρι να φτάσει στο Βόλο και στην Αθήνα, στον Πειραιά, ρίπαν όλη τη θάλασσα στο διάστημα που ταξίδευε. Αυτά αναφέρονται σαν υλικό στην εξαγωγή, και εκεί πρέπει να μπει ο εισαγγελέας διαφθοράς. Αναφέρονται ότι πουλάνε υλικό για παραγωγή θηικού οξέως. Αυτό αναφέρουν τα βιβλία τους ότι πουλάνε. Αλλά έχει χρυσάφι και ασίμι, ε. Είναι συμπύκνωμα, είναι χρυσούχος αρσενοπυρίτης και έχει ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα βγάλουν. Γιατί είναι συμπύκνωμα
σε συμπίκνωμα αυτό το πράγμα. Είναι το τέλμα το οποίο το κρατούσαν όλοι για να βγει κάποια στιγμή ο Χρυσός, αν γίνει το εργοστάσιο ο Χρυσός στην Ελλάδα. Πες του, Κατερίνα, πες του. 25.000 πουλήσανε 14.000 ουγγές. Αυτά ήδη τα έχουν δημοσιεύσει. 14.000 ουγγές το 2014 και προβλέπουν 20 με 25.000 ουγγές για το 2015. Από τα απόβλητα της Ολυμπιάδας. Και αυτό πάει μέσω offshore, αν δεν απατώμε. Τριγωνικές πουλήσεις. Πάντα. Σε offshore. Κίνα μέσω Καναδά. Λοιπόν, αν υπάρχει μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε εδώ. Ένα τελευταίο μονάχα να πω. Άλλωστε, αυτό που είχε πει ο κ. Παπακοσταντίνου όταν το ρωτούσαν κάποτε οι δημοσιογράφοι τι κέρδος θα έχει το ελληνικό δημόσιο, αφού δεν υπάρχουν loyalties, είχε πει ότι θα απασχολούνται εργάτες οι οποίοι θα πληρώνουν εφορία. Άρα αυτό είναι το κέρδος της Ελλάδας. Συνεπώς, όποιος εδώ θέλει να κάνει εργοστάσιο με 1.000 εργάτες, να ξέρει ότι ο κ. Παπακοσταντίνου θα τον απάλασε αυτήν την εφορία τη δικιά του. Γιατί οι εργαζόμενοι του πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μία φορά. Υπενθυμίζω... 9.30. Στο ΣΤΕ. Υπενθυμίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αύριο θα είμαστε έξω από το ΣΤΕ για να δηλώσουμε για μία φορά ακόμα την αντίθεσή μας. Και ότι ό,τι πληροφορία θέλετε στο ΣΟΣ Χαλκιδική μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε στοιχείο. Επίσης μπορείτε να έρθετε και σε επαφή μας με mail χρησιμοποιώντας το mail του ΣΟΣ. Στις 15 του μηνός του Φεβρουαρίου θα έχουμε επίσης κινητοποίηση στις σκουριές όπως κάνουμε κάθε φορά. Στις 15 του μήνα λοιπόν μπορείτε να έρθετε στις σκουριές να δείτε το βουνό μας. Γιατί το βουνό δεν περιγράφει. Ό,τι και να σας λένε, άμα δεν πάρετε να το δείτε...